ρυθμού στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης ανέβασε το Σάββατο το μεσημέρι ο Γιώργος Τσαλίκης, δίνοντας έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα για τις τελευταίες ώρες του ξενιθιώτικου καρναβαλιού, λίγο πριν τη μεγάλη παρέλαση, όπου το κέφι ανεβαίνει κατακόρυφα. Η πλατεία πλημμύρισε κυριολεκτικά από την νεολαία, η οποία συνόδευε τον καλλιτέχνη στο μουσικό του ταξίδι υπό το βλέμμα του Θεού Διόνυσου, που παρακολουθεί τους απογόνους του και αγαλιάζει από τη θέρμη και τον ενθουσιασμό τους. Ο Γιώργος Τσαλίκης, βέβαια, απαξίωσε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρνούμενος να κάνει δηλώσεις παρά μόνο σε αθηναϊκό κεντρικό κανάλι, ενώ φάνηκε ότι ενοχλήθηκε από την παρουσία του τηλεοπτικού συνεργείου του καναλιού 6, κάνοντάς του συνεχώς υποδείξεις για το χρόνο που του επιτρέπει να τραβήξει πλάνα, κάτι βέβαια που δεν ίσχυε για τους χορηγούς επικοινωνίας που επέλεξε ο κύριος Λίρατσης. Εκτός βέβαια αν κλείστηκε και άλλο συμβόλαιο που εμείς δεν γνωρίζουμε. Πάντως ο Γιώργος Τσαλίκης απλώς άνοιξε το μεγάλο πάρτι που ανήκει στον ξενιθιώτικο λαό, που ξεκίνησε το Σάββατο μεσημέρι με την καθιερωμένη πλέον συναυλία και το οποίο θα συνεχιστεί έως τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, όταν οι καρναβαλιστές, αποκαμωμένοι πλέον αλλά με γεμάτη ψυχή, θα γυρίσουν και πάλι στα δικά τους. Και